Όλα κύλησαν ομαλά στη σημερινή πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στη Μαγνησία, με τους 1.400 περίπου υποψηφίους των γενικών λυκείων να προσέρχονται κανονικά στα 20 εξεταστικά κέντρα και να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές βρήκαν το θέμα αρκετά εύκολο στην ανάπτυξή του, αν και ορισμένοι είπαν ότι δεν ήταν επαρκής ο χρόνος ώστε να απαντήσουν σε όλα τα ζητήματα. Ο χρόνος τον οποίο καλούμασταν να τα καλύψουμε δεν έφτασε σε αρκετούς, δηλαδή αρκετοί δεν γράψαμε τον επίλογο ολόκληρο, τον γράψαμε μισό. Κατά τα άλλα ήταν αρκετά όλα τα θέματα, θεωρώ ότι περισσότεροι πρέπει να τα πήγανε καλά. Ο χρόνος που είχατε στη διάθεσή σας ήταν το προγραμματισμένο 3 ώρες δηλαδή? Πάντα, 3 ώρες, ναι. Αλλά ήταν πολλά, λέτε, αυτά που σας ζητάγανε να αναπτύξετε? Ναι, είχε αρκετές ασκήσεις και εγώ τουλάχιστον, όπως και 2-3 άλλοι μέσα στην ίδια τάξη που γράφαμε, δεν προλάβανε να τα αναπτύξουν όλα. Πάντως ήταν ύλη που ήταν γνωστή, διδακτέα, έτσι? Βέβαια, διδακτέα ύλη, βατά όλα. Το θέμα των εξετάσεων ήταν το διαδίκτυο, της έκθεσης δηλαδή. Θεωρώ ότι θα έχουν γράψει καλά οι περισσότεροι, τουλάχιστον σε αυτό το μάθημα. Σε ό,τι αφορά στο διαδικαστικό μέρος των εξετάσεων, δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα σε κάποια από τα εξεταστικά κέντρα. Οι υποψήφοι άρχισαν να γράφουν λίγο μετά τις 8.30 το πρωί και πριν τις 12 το μεσημέρι η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί. Όλα κύλησαν ομαλά. Όλα κύλησαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα σε κανένα εξεταστικό κέντρο από τα 20 που έχουμε. Υπήρξαν κάποιες απουσίες μαθητών, ελάχιστες όμως. Οι διαγωνιζόμενοι ήταν κανονικά 1.482 και νομίζω ότι είναι 1.470, κάπου εκεί είναι αυτοί που διαγωνίστηκαν. Υπήρξαν βέβαια και οι μαθητές που δήλωσαν ενδοσχολικές εξετάσεις. Αναφορικά τώρα με την μετάδοση των θυμάτων, την αποστολή, τη φωτοτύπηση κτλ., όλα κύλησαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.